Ποιος είναι ο δολοφόνος του Χατζηβασιλείου? Αυτό θέλετε να μάθετε, έτσι που μπουκάρατε, λέω, μπας και έχει δίκιο ο Μπέλος. Έλα ρε Μάνο, μας κάνεις τον Κινέζο. Τόσα χρόνια πια σε μάθαμε. Ναι, και εγώ νόμιζα ότι σας ήξερα, αλλά εσείς έχετε σημειώσει μεγάλες εξελίξεις και πρόοδους. Κάποτε κοιμόσασταν για λίγο τα βράδια. Τώρα βγαίνετε έξω παγανιά και αρχίζετε τις ανακρίσεις. Μην αλλάζεις θέμα, Μάνο. Σου κάναμε μία ερώτηση. Κι εγώ δεν προτίθεμαι να απαντήσω. Τελειώσαμε ή να κεράσω κάτι? Μάνο, ακούμε τα ίδια από σένα και από τον αστυνόμο. Είναι τυχαίο αυτό? Όχι, διαβάζω τη σκέψη του. Μήπως διαβάζεις και τη δική μου? Ναι, και μου αρέσει πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά δεν είναι δίκαιο για τον Λουκά. Μάνο, σοβαρέψου. Μας είπες ότι μας περιμένει πολλή δουλειά με λεπτούς χειρισμούς. Το ίδιο μας είπε και ο αστυνόμος. Πού στηρίζεται αυτό? Καταρχήν, μίλα καλύτερα. Και δεύτερον, δεν ξέρω ποιος είναι ο δολοφόνος. Και τι ξέρεις? Ότι υπάρχει μια διαθήκη. Έλα, μας υποχρέωσες. Μήπως τουλάχιστον ξέρεις τι ορίζει αυτή η διαθήκη? Μπορεί. Ρε Μάνο, θα μιλήσεις? Τι θα γίνει δηλαδή, θα στα βγάζουμε τα τσιγκέλη? Ωραία. Λοιπόν, ο Λαζαρίδης έχει αφήσει μια διαθήκη. Και ο χρυσός κληρονόμος είναι το παιδί της Εύας. Πόσο χρυσός δηλαδή? Γιατί υποτίθεται ότι ο Λαζαρίδης πέθανε άφραγκος. Και ο πατέρας μου υποτίθεται ότι πέθανε άφραγκος, αλλά. Εσύ ποτέ έμαθες αυτά? Ο Χατζηβασιλείου ήταν μάρτυρα στη διαδίκη. Συγγνώμη, ο Χατζηβασιλείου σου είχε μιλήσει ο ίδιος? Μου είπε ότι πίσω από καρτάλι υπάρχουν πολλά λεφτά. Τα οποία ανήκουν στο παιδί του, όχι στον ίδιο. Και για να μιλάει ο Χατζηβασιλείου για πολλά λεφτά που ήταν ζάμπλουτος, καταλαβαίνεις. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Τα οποία θα διαχειρίζεται η Εύα. Λογικά, σαν και δαιμόνας. Να λοιπόν και τη χειρίσμη, κατάλαβες. Τι άλλο ξέρεις για τη διαθήκη? Ότι περιέχει μια βόμβα. Βόμβα? Μια πληροφορία, άσχετα με τα λεφτά. Και αν κοινοποιηθεί, θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Λουκά, πάμε να φύγουμε. Να μεταναστεύσουμε. Πάμε. Τι λες καλέ, τώρα που η φίλη μας είναι πλούσια, τρελή είσαι. Γι' αυτό του το δόφωναζε το γιο της Εύας πρίγκιπα, κατάλαβες. Άφραγκος πάλι πρίγκιπας θα είναι. Πώς λέμε, ξυπόλυτος πρίγκιπς. Τουλάχιστον θα ήταν πιο ξένιαστο αυτό το μωρό. Γεννήθηκε με σκοτούρες. Η οικογένεια Λαζαρίδη όμως δεν πρόκειται να αφήσει την Εύα να κάνει κουμάντο. Θα έχουμε νομικές διαμάχες. Ετοιμαστείτε. Μην ανησυχείς, ένα 20% σε εμάς και είμαστε εντάξει. Τι λέρα, Γιωγδίτη. Τέλος πάντων, με ενδιαφέρει να μην πλέξει η Εύα. Και εσείς, τσιμουδιά, ό,τι είπαμε είναι εδώ μέσα. Καλά, αυτά ξεχνάτα. Ό,τι ξέρουμε εμείς θα το μάθει και όλη η παρέα. Κατάλαβες γιατί δεν μιλούσα? Όλοι παλεύουμε, βρε Μάνο, να μην ξέρουμε και το λόγο. Ναι, ωραία, να το ξέρουμε. Αλλά να μην το μάθει η οικογένεια Λαζαρίδη, γιατί καήκαμε. Εμείς ξέρουμε να κρατάμε μυστικά, δεν είμαστε σαν και σένα. Με μια μικρή πίεση τα ξέρεις όλα, Μανούλη. Τι να κάνω, δεν μπορώ να σου αντισταθώ. Έλα, κομμένη πλάκα με το κορίτσι μου. Τελευταία ερώτηση. Πού είναι η διαθήκη? Σου είπε ο Χατζηβασιλείου. Τέλεια. Μια χαρά περνάμε, βρω παιδιά, ε. Μιλάμε για λεφτά, ταξίδια, ποσοστά, γίναμε πλούσιοι, αλλά τελικά διαθήκη δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας δολοφόνος, ο οποίος είναι έτοιμος να σκοτώσει όποιον σχετίζεται με αυτή τη διαθήκη. Άμα λέω εγώ ότι περνάμε τέλεια. Εμγυρεύοντας πήγαινες, αγόρι μου, αντί να κάτσεις στο κρεβάτι σου με τέτοιο κορίτσι. Ποτέ δεν είναι αργά, μάλλον. Ναι, αργά είναι, αργά είναι. Λοιπόν, τελειώνεται. Άντε, το τουετάκι και δρόμο. Πάρ' το κορίτσι σου, την κορίτσι δηλαδή, κορίτσαρος. Άντε, τελειώνεται! Εμείς θα τα ξαναπούμε. Πάμε, Παναγία μου. Τόσες μέρες έχουν να φανούν. Δεν μπορεί. Και από το στερητικό. Όχι, αγάπη μου. Έστικτο έχω πάθει. Έστικτο ότι θα έρθουν μέσα στη νύχτα και θα μου χαλάσουν τον ύπνο. Οπότε καλύτερα να με βρουν εξύπνιο. Ρε αγάπη μου, αιμονή σου έχει γίνει αυτή η ιστορία. Μωρό μου, πρέπει να βρω αποθετικά μέσα. Έβαλα το φράχτη. Τι να κάνω, δεν λειτουργήσε. Τι να κάνω άλλο. Να πάρω ένα σκύλο. Θα πάρω ένα σκύλο.
Θα πάρω ένα κουταβάκι. Ένα όμορφο και χαριτωμένο κουταβάκι. Αλλά πρόσεξε, θα πάρω ένα pitbull. Το θες και όμορφο. Βέβαια, βέβαια, έχω σχέδιο. Θα πάρω ένα pitbull όμορφο, χαριτωμένο, θα έρθουνε, θα το δούνε. Μόλις πάνε να το χαϊδέψουν, θα μείνουν μισεροί. Να δω μετά με τη χέρια θα χτύπαν τις τζαμαρίες. Νικόλα μου, σου έχουν βγει άγρια, ένστικτα και νησικό. Τι να κάνω, ρε αγάπη μου, απ' την αϊπνία είναι. Αφού κοιμήθηκες τις προάλλες. Τις προάλλες κοιμήθηκα. Μέσα σε ένα χρόνο μια φορά δεν φτάνει. Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος άραγε. Έλα τότε, πάμε να κοιμηθούμε. Όχι, θα κάτσω εδώ. Δεν θα με πιάσουν αυτοί στον ύπνο. Έλα, πάμε. Έλα, βρε καρδούλα, πάμε. Να τη Δάφνη, να τη ήρθανε. Επιτέλους, σε πετύχαμε και μια φορά ξύπνιο. Σας περίμενα, αγόρι μου. Τι θέλετε πάλι? Ήρθαμε να σας πούμε το όνειρο. Προτιμώ να το δω, νωράκι μου. Προτιμώ να το δω. Τι χαρά έχει να το δεις. Ας το περιγράψουμε εμείς στην εντέλεια. Κάτσε, βρε μωρό μου, κάθισε. Κάτσε να το ακούσουμε αυτό με το όνειρο. Ακούγεται ρομαντικό. Ωραία. Άντε για να δω. Και μετά θα σας το εξηγήσω εγώ το όνειρο. Για λέγε. Λοιπόν, τι λέτε τώρα. Δεν είναι όνειρο η κατάσταση. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Ο Μάνος, πού ήξερε για τη Διαθήκη? Έλα ρε Νικόλα, τώρα κάνεις κάτι ερωτήσεις κι εσύ. Ο Μάνος πάντα μέσα σ' όλα, δεν είναι? Ναι. Μάλιστα, γι' αυτό μας γάνωνε τα νεύρα με το μωρό της Εύας και μας έλεγε θα γίνει βασιλιάς και πρίγκιπας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Μαρίλια θα αποκτούσε κλινικές, η Εύα πύργους. Όλα τα έχει ρυθμίσει. Παιδιά, αυτά τα λεφτά υπάρχουν ή όχι? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τα λεφτά υπάρχουν. Η Διαθήκη δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει Διαθήκη, γιατί να κυνηγάνε την Εύα? Υπήρχε όμως. Γι' αυτό και την είχαν βάλει στόχο. Από ένα σημείο και μετά, βέβαια, προφανώς χάθηκε, καταστράφηκε, ποιος ξέρει. Και πώς το συμπεραίνουμε αυτό? Για να λέει ο αστυνόμος ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τώρα πια. Σωστό. Δηλαδή, άνοιξε η γη και την κατάπιε. Η φωτιά την κατάπιε. Πριν από λίγο καιρό, κάει και ένα συμβολιογραφείο. Και πιθανότατα η Διαθήκη ήταν εκεί. Θα είδαν μάλλον ότι δεν διασώθηκε τίποτα από εκεί μέσα και γι' αυτό σταμάτησαν και τις απόπειρες. Και μαζί κάηκε και το όνειρο για μια ζωή στη κλίδα. Ο Λουκάκος μου θα έπαιρνε το 20%. Μπράβο ρε φίλε, είσαι και οικονομικός. Θα παίρναμε και την ΕΔΕΜ από τον Μπέλο. Μια χαρά θα περνάγαμε κότα. Θα κάναμε όλοι μαζί τα ταξιδάκια μας. Κοκτέιλ, σπάσο, μπρέρο, μαράκες. Ναι, και άλλες τέτοιες ξένες λέξεις. Είδες, μωρό μου, τι όμορφο όνειρο φτιάξανε τα παιδιά για σένα. Άντε, πήγαινε τώρα να ξαπλώσουμε αυτές τις εικόνες και θα κοιμηθείς σαπουλάκι. Όχι. Η Εύα τα ξέρει όλα αυτά. Όχι. Και καλύτερα μην το μάθω από τώρα. Κάτσε να συνελθεί πρώτα. Επίσης, κανείς δεν γνωρίζει τίποτα από την οικογένεια Λαζαρίδη Καρτάλη. Οπότε, ξέρετε, στρίβει δια του αραβόνος. Δεν λέμε τίποτα σε κανέναν. Γιατί? Ο Μάνος λέει ότι δεν ξέρουν τίποτα. Και γιατί να μην μάθουν κάτι? Γιατί. Μας έπρεξες, ρε Νικόλα. Αμάν πια βραδιάτικα με το αστυνομικό σου δαιμόνιο. Έλα, θέλουμε και να κοιμηθούμε. Α, ναι, πες το μας και αυτό, ότι σε ξενυχτάω κιόλας. Έλα. Ο Μάνος μας είπε ότι η Διαθήκη περιέχει μια πληροφορία βόμβα. Δηλαδή? Δεν ήξερα συγκεκριμένα. Δεν σας είπε σε ποιον αφορά? Τίποτα. Και θα κάτσω κι εγώ να σκοτιστώ. Κάει και μαζί με τη Διαθήκη να ζήσουμε αν τη θυμόμαστε. Άντε καληνύχτα, παιδιά. Οπ. Τι λες, μας πετάς τα μαντάτα και μετά καληνύχτα? Γιατί, θα κάτσω εδώ να σε ξημερώσω επειδή εσύ εξαϊπνίες? Δεν σφάξανε. Πάμε, κοριτσάρα μου. Πάμε, αγόρι μου, μας περιμένει το σπίτι μας και το κρεβάτι μας. Δάφνη, θα το σκοτώσω! Νικόλα μου, ανάσες, ανάσες. Ναι, πρώτα του σκύλου και μετά σβήσιμο του κεριού. Εσύ έχω φύγε και ακολουθήσει και την καμπύλη του. Έξω από το σπίτι! Πάμε, αγάπη μου, πάμε. Γεια σας. Σαδιστή!